Άνδρες με στολές παραλλαγής και καραμπίνες περιπολούν στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μέλη ομάδων πολιτοφυλακής. Λευκοί, μαύροι, αριστεροί, δεξιοί, όλοι λένε «Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε». Είμαστε εδώ για την προστασία της ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένοι ιδιώτες μας έχουν ζητήσει να είμαστε εδώ. Θέλουμε δικαιοσύνη. Απλώς δικαιοσύνη. Κανείς όμως από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει καμία σχέση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό που καταφέρνουν είναι να δυναμητίζουν το κλίμα σε μια ήδη δύσκολη εκλογική χρονιά. Όταν οι ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Wisconsin μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter κατηγόρησαν εξτρεμιστές που δεν είχαν συμμετάσχει στη διαδήλωσή τους. Γιατί είναι η μόνη λέξη. Δεν ήταν μέλη της κοινότητάς μας που τα έκαναν αυτά. Οι άνθρωποι εδώ είναι καλοί, τα πηγαίνουμε μια χαρά. Μαύροι, λευκοί, ισπανόφωνοι, τα πάμε μια χαρά. Το κίνημά μας δεν πρεσβεύει τη βία. Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται κατά του κινήματος Black Lives Matter, κατηγορώντας το για τις βίαιες συγκρούσεις και ταυτόχρονα εκπέμπει το μήνυμα ότι πρέπει να επιβληθεί νόμος και τάξη. Δουλειές αντί για συμμορίες είναι ένα από τα προεκλογικά συνθήματα με τα οποία το επιτελείο του Τραμπ ελπίζει να πάρει ψηφοφόρους από το στρατόπεδο του Τζο Μπάιντεν. Η στήριξη στο κίνημα Black Lives Matter έχει μειωθεί από το καλοκαίρι, παρατηρεί ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Παρουσά και λέει ότι αυτό το μήνυμα έχει απήχηση στους ψηφοφόρους του Τραμπ. Ο διχασμός, το Black Lives Matter, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και είναι πραγματικά πολύ πολύ τρομακτικά. Μέλη πολιτοφυλακών όπως αυτής που κατηγορείται για τον θάνατο δύο διαδηλωτών στην Κενόσα του Wisconsin έχουν μεταβεί εκεί από άλλες πολιτείες για να προστατεύσουν, όπως λένε, την ιδιωτική περιουσία. Ανάμεσά τους είναι και έφηβοι. Το μόνο που έχουν να πούν είναι ότι θα έπρεπε να είναι και πολλοί άλλοι μαζί τους. Τα μέλη της πολιτοφυλακής που αποκαλούνται Oath Keepers, φύλακες των όρκων, έχουν ανακοινώσει ότι τη μέρα των εκλογών θα περιπολούν οπλισμένοι έξω από εκλογικά κέντρα. Πότε θα σταματήσει αυτή η τρέλα? Το ερώτημα αυτού του άνδρα ίσως είναι το πιο εύλογο.